Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε τέλη Οκτωβρίου του 2020. Θέλω να σας δείξω πώς φαίνεται η τρύπα που κάνει η ζεύζερα μέσα στο κορμό ή στο κλαδί. Εδώ βλέπουμε τους χυμούς που τρέχουν. Από εκεί προδίδεται. Και από το ξύλο που βγάζει έξω από την τρύπα. Λοιπόν, ο δικός μου τρόπος αντιμετώπισης και είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ αποτελεσματικός είναι να καθαρίσουμε λίγο την τρύπα μπροστά, να φύγει το ροκανίδι, την καθαρίζουμε, την ανοίγουμε λίγο προς τα μέσα έτσι με ένα ξυλάκι, με ένα σύρμα, λίγο όχι να βάλουμε το σύρμα μέσα. Και έχω πάρει αυτή την ψεκαστήρα του σπιτιού προποίησης. Έχω βάλει method assist σε πολύ μεγάλη αναλογία σχετικά με το νερό. Δηλαδή έβαλα 100 γραμμάρια assist, παραδείγματος τους χάρη, σε 100 γραμμάρια νερό, μισό-μισό σχεδόν. Και ρίχνω μία με την πίεση μέσα στην τρύπα και καπάκια την κλείνω με την μπάστα εμβολιασμού. Με αποτέλεσμα η υδρατμή που βγάζει το διάλειμμα, και επειδή δεν μπορούν να φύγουν να πάνε πουθενά, πνίγουν το έντομο όπου και να βρίσκεται. Το σκουλίκι στην προκειμένη περίπτωση, όπου και να βρίσκεται. Δοκιμασμένο. Τώρα έχω δοκιμάσει και με το σύρμα τον τρόπο που βάζει το σύρμα να τη βρει, να τη σκοτώσει με μηχανικό τρόπο. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται και χρονοβόρο. Δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη μέθοδο. Πατά μία.